και έχει να κάνει με την δικαστική διαμάχη της Ντίνας Αλιμόνου με τον πρώην σύζυγό της Παύλο Βαρτινογιάννη. Για πρώτη φορά λοιπόν, Τζορτζέλα μου, απαντά η Ντίνα Αλιμόνου για την δικαστική απόφαση σύμφωνα με την οποία κερδίζει την επιμέλεια των παιδιών της. Όπως τα λες, Κατερίνα μου, καταρχάς η Ντίνα Αλιμόνου κερδίζει τα ασφαλιστικά μέτρα αλλά και την προσωρινή επιμέλεια των τεσσάρων παιδιών που έχει αποκτήσει με τον κύριο Παύλο Βαρτινογιάννη, αλλά και την διατροφή των 34.500 ευρώ. Το είπα σωστά, 34.500 ευρώ. Λοιπόν, μιλάμε για μια διατροφή η οποία, εντάξει, είναι αρκετά μεγάλη, το καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό, όμως δικαιολογείται. Το μήνα είναι, Θέμη μου. Το μήνα. Είναι μου το λέω μήνα. Θέμης το χρόνο. Όχι, το μήνα είναι το μήνα. Όλα αυτά μέχρι την εκδίκαση του διαζυγίου. Το μήνα. Πρέπει να πούμε ότι ακόμα η Ντίνα Αλιμόνου κέρδισε και την αίτηση μετοικήσεως που είχε κάνει στον πρώην σύζυγό της, γιατί μένανε στο ίδιο σπίτι και το δικαστήριο αποφάσισε να μετακομίσει ο κύριος Βαρτινογιάννης και να μείνει η Ντίνα Αλιμόνου με τα τέσσερα παιδιά. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και θα μας δώσει και άλλες πληροφορίες. Μιλάει αποκλειστικά για αυτή την απόφαση σε εμάς. Για πάμε. Μετά την δικαίωση της Ντίνας Αλιμόνου από την απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών για την επιμέλεια και τη διατροφή των παιδιών της με τον Παύλο Βαρτινογιάννη, η ίδια μιλάει για πρώτη φορά μέσω του δικηγόρου της αποκλειστικά στην εκπομπή μας. Είμαι βαθιά ικανοποιημένη από την δίκαιη αυτή απόφαση. Πρωτίστως γιατί αναγνωρίζει την προσφορά μου ως μητέρα και μου αναθέτει προσωρινά την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών μας. Και δεύτερον, γιατί απορρίπτει ως παντελώς τις αβάσιμες και θλιβερές κατηγορίες του ενδιαστάσεις συζύγου μου. Ελπίζω έτσι ο συκοφαντικός πόλεμος εναντίον μου να σταματήσει εδώ. Ο Παύλος είναι πατέρας των παιδιών μου και θα ήθελα να είναι πάντα δίπλα τους. Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά έχουμε μια ευκαιρία να αφήσουμε πίσω τις σέλιδες που μας χωρίζουν και να συνεννοηθούμε με αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ μας για το καλό των παιδιών μας. Αυτή είναι η ευθύνη μας ως γονείς. Η Ντίνα Αλιμόνου κέρδισε τα ασφαλιστικά μέτρα που είχε καταθέσει εναντίον της ο Παύλος Βαρτινογιάννης, με τα οποία ζητούσε να αναλάβει αυτός την επιμέλεια των παιδιών τους. Το Πρωτοδικείο Αθηνών αναγνώρισε ότι η επιμέλεια των τεσσάρων παιδιών τους ανήκει προσωρινά στη Ντίνα Αλιμόνου, στην οποία επιδίκασε συνολική μηνιαία διατροφή για την ίδια αλλά και τα τέκνα της, ύψους 34.500 ευρώ. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι το ποσό για τη μεγάλη κόρη θα είναι 8.000 ευρώ το μήνα, ενώ για το καθένα από τα τρίδημα 7.500 ευρώ. Το ποσό της διατροφής θα δίνεται απευθείας στη μητέρα που έχει την επιμέλεια των παιδιών, όπως ορίζει ο νόμος, ενώ απέρριψε ως πλήρως αβάσιμες τις κατηγορίες για εξάρτηση από ουσίες και έκλειτο βίο της ηθοποιού από τον ενδιαστάσει σύζυγό της. Όσον αφορά το ποιος τελικά θα μένει στο σπίτι, το δικαστήριο αποφάσισε να αποχωρήσει ο Παύλος Βαρτινογιάννης από το σπίτι της Φιλοθέης προς αποφυγή ερίδων και τεταμένων καταστάσεων, που θα απέβαιναν εις βάρος των παιδιών και να μετοικήσει σε άλλη κατοικία. Ενώ η Ντίνα Αλιμόνου θα παραμείνει στην κατοικία, όπως ακριβώς είναι, με όλο τον εξοπλισμό που διαθέτει το σπίτι. Ο Παύλος Βαρτινογιάννης θα έχει δικαίωμα επικοινωνίας με τα παιδιά του μία εβδομάδα τα Χριστούγεννα, μία το Πάσχα, καθώς και δύο δεκαπενθήμερα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ενώ όταν θα βρίσκεται στην Ελλάδα, θα μπορεί να τα βλέπει για τρεις συνεχόμενες ημέρες για δύο ώρες από τις 7 έως τις 5 το απόγευμα, με την προϋπόθεση πως δεν διαταράζεται το ημερήσιο πρόγραμμά του. Τέλος, η Ντίνα Αλιμόνου θα εισπράττει 4.000 ευρώ μηνιαίως μέχρι να εκδικαστεί και να τελεσεδικήσει οριστικά η αγωγή διαζυγίου της με τον Παύλο Βαρτινογιάννη. Ωστόσο, το επόμενο δικαστικό ραντεβού ανάμεσα στους δύο θα αφορά την αγωγή της Ντίνας Αλιμόνου κατά του Παύλου Βαρτινογιάννη και τις κατηγορίες περί έκλειτου βίου και εξάρτησης από ουσίες και αλκοόλ.